Γράφουμε. Οι εξελίξεις τρέχουν, κυρίες και κύριοι, και για όλα τα πολιτικά δρόμενα της τρέχουσας επικαιρότητας θα συζητήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στο κοινό που μας παρακολουθεί. Το πρώτο ερώτημα που συνηθίζω να θέτω σε όλο αυτόν τον κύκλο των διαπραγματεύσεων, στους ανθρώπους που έχουν πολιτικό ένστικτο και είστε ένας από αυτούς, είναι τι βλέπετε. Θα υπάρξει συμφωνία? Αν υπάρξει συμφωνία, νέο μνημόνιο θα έχουμε, νέα μέτρα? Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Ακούστε, συμφωνία χωρίς μνημόνιο δεν υπάρχει. Ούτε λεφτά χωρίς μνημόνιο δίδονται, άρα θα υπάρξει, πιστεύω, συμφωνία και θα συνοδευτεί από μνημόνιο. Για να είμαστε ειλικρινείς, τώρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κολλήσει στη λέξη μνημόνιο και δεν τη θέλει καθόλου, την αλλάζει και θα την πει γέφυρα, θα την πει, δεν ξέρω τι ονομασία θα επινοηθεί. Αλλά λεφτά άνευ συμφωνίας και άνευ μνημονίου, από ό,τι γνωρίζετε, δεν δίδονται. Μάλιστα. Κατά την άποψη της Ένωσης Κεντρών και τη δική σας, η διαπραγματευτική πολιτική που έχει ασκήσει μέχρι σήμερα το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τους 5 σχεδόν μήνες που είναι στην ηγεσία της χώρας, ήταν σωστή? Κατά αυτούς είναι σωστή, αν και οι περισσότεροι που μιλάω, οι βουλευτές που μιλάω μαζί τους, δεν γνωρίζουν. Είναι μια διαπραγματευτική ομάδα μόνο που γνωρίζει, η σύνθεση της οποίας έχει και αλλάξει. Έχουν βγάλει 2-3 άτομα, έχουν και τον Υπουργό απαλλάξει και έχουν αναθέσει τον Τζακαλώτο. Δεν υπάρχει πια ο Βαρουφάκης στη διαπραγματευτική ομάδα. Και έτσι είναι πολύ λίγα τα πρόσωπα. 5-6 πρόσωπα τεχνοκράτες είναι αυτοί που γνωρίζουν τι έχει γίνει. Τι έχει, αυτοί γνωρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά, στο ΦΠΑ, στις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτά είναι τα 4 πεδία πάνω στα οποία οι διαφορές είναι αγεφύρωτες. Αγεφύρωτες. Ναι. Αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν θα τολμήσουν να μην κάνουν συμφωνία. Και να πάνε στη ρήξη. Και, όχι, δεν το, κανείς δεν το πιστεύει. Τώρα όταν πάνε σε συμφωνία, τι αλυσιδωτές επιδράσεις θα υπάρξουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στη συνοχή του, αυτό θα το δούμε. Εκεί θα υπάρξουν τα προβλήματα. Όταν γίνουν γνωστοί οι όροι της συμφωνίας, φαντάζομαι ότι τότε θα κινδυνεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει πιθανότητα και εκλογών ή και πιθανότητα σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης. Εσείς αυτό. Υπέρ ποιας προοπτικής είστε, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οικουμενικής κυβέρνησης? Ναι, οικουμενική κυβέρνηση, η οποία θα διαχειριστεί το θέμα της συμφωνίας εντός μιας-δύο εβδομάδων και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί και να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση επάπειρον δεν είναι εύκολο. Το πολιτικό σύστημα δεν ξέρω αν είναι όριμο. Υπάρχει μια νοπή εντολή για το υπέρ του Τσίπρα, η οποία όμως βασίστηκε σε ψέματα, σε πράγματα που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθούν και άρα αυτή η νοπή εντολή ουσιαστικά ακυρώνεται. Υπάρχει αυτό το... Υποσχέθησαν πολλά, ανέβασαν τον πύχη των προσδοκιών πολύ υψηλά, σχίζανε μνημόνια, διαγράφανε χρέη, επέστρεφαν τους μισθούς το 2009, επανέφεραν δώρα, όλα αυτά άρεσαν στον κόσμο, ο κόσμος ψήφισε, αλλά στην πράξη αυτά είναι ανεκπλήρωτα και δημιουργούν τώρα το χάσμα που έχουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί μέχρι τώρα οι 100 μέρες διέρευσαν με το ότι παλεύουμε, βάζουμε κόκκινες γραμμές, είμαστε συνεπείς με τις προεκλογικές μας διακηρύξεις, οπότε ο άλλος περιμένει. Ναι. Αλλά όταν γίνει γνωστό το κείμενο της συμφωνίας, εκεί θα φανεί ότι ουσιαστικά και οι μισθοί και οι συντάξεις θίγονται, έμεσα ή άμεσα, γιατί στους μισθούς και στις συντάξεις υπάρχει δυνατότητα, κύριε Γιώργο μου, να μην τους μειώσεις 15% λόγου χάρη, αλλά να αυξήσεις τα ΦΠΑ, να αυξήσεις τα συμπαρομαρτούντα και να μειώσεις μισθούς και συντάξεις έμεσα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
και μπορεί να έχουν προτιμήσει αυτήν παρά να μειώσει όπως ο Σαμαράς, μείωνε απευθείας, οριζοντίως. Εδώ τότε εδώ μπορεί να πάνε σε ένα πιο ύπουλο τρόπο μείωση μισθών και συντάξεων έμεσα. Πιστεύετε ότι δια τη αύξηση του κόστου ζωή. Είναι εγκλωβισμένος, πιστεύετε, ο κύριος Τσίπρας ανάμεσα στις προεκλογικές του εξαγγελίες ώστε να κρατήσει και μια συνοχή εσωκομματική και σε αυτά που του ζητούν οι δανειστές για να μπορέσει να υπάρξει συμφωνία. Έχει εγκλωβιστεί. Ακούστε, κάθε ένας ο οποίος λέει πράγματα τα οποία δεν τα έχει σίγουρα και τα υπόσχεται στον κόσμο, εγκλωβίζεται. Εγώ τι είχα πει παλιά πάντα και στις ομιλίες μου. Λέω, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, αφού λέτε ότι έχετε κρυφούς άσους και λύσεις άλλες, πηγαίνετε λίγο στην Ευρώπη, συζητήστε με τους επικεφαλείς, θέσετε τις απόψεις, να δούμε, είναι αποδεκτές. Και τότε ελάτε στην Ελλάδα και μιλήστε για σχίσιμο μνημονίων και διαγραφές χρεών. Αυτοί χωρίς να συζητήσουν με τους ξένους, να δουν κατά πόσον οι απόψεις που εξέφραζαν είχαν έστω κατανόηση αν όχι αποδοχή, μιλούσαν για ενότητα του Νότου, μιλούσαν ότι θα αλλάξει η Ευρώπη, ότι οι λαοί δεν αντέχουν άλλο και διάφορα πράγματα, τα οποία ήταν καθαρά μια συνθηματολογία. Εκεί νομίζω εγκλωβίστηκε, εγκλωβισμός είναι όταν ένα πουλί μπαίνει σε ένα κλουβί, οπότε χάνει την ελευθερία του. Εδώ νομίζω το σχέδιο του Τσίπρα ενέχει λίγο, λίγο ή πολύ την απατεωνιά. Δηλαδή εγνώριζαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, αλλά ήξεραν ότι αν δεν μπουν και αυτά τα ψέματα δεν θα περνάνε την ψήφο. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας λέει πρώτη φορά αριστερά ότι έχει έρθει στην Ελλάδα με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Εσείς θεωρείτε ότι έχουμε αριστερή διακυβέρνηση? Κατ' όνομα ναι. Κατ' όνομα έχει έρθει αριστερά. Αλλά κατ' ουσίαν είναι το ΠΑΣΟΚ που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μεταστεγάστηκε εντός του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατικοδίαιτη της ΠΑΣ και της ΠΑΣ, όλη αυτή η κρατικοδίαιτη, όταν άρχισε ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς να τους κόβουν μισθούς και συντάξεις, και ο Γιωργάκης, γιατί επί Γιωργάκη άρχισαν τα πρώτα ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, πήγαν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που μπορεί να γράφει απ' έξω αριστερά, στην ουσία όμως σαν τέτοιο έπαιρνε 3%, 4%. Για να φτάσει στο 36% που έφτασε, πήγε το ΠΑΣΟΚ εκεί. Το ΠΑΣΟΚ πήγε και έγινε 36% ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η αριστερά είναι στην επιγραφή μόνο. Ωραία. Το περιεχόμενο είναι πασοκτζίδες δυσαρεστημένοι που για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους και για να εκδικηθούν το Βενιζέλο που τους έκοβε μισθούς, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να εξετάσουμε και το ρόλο της αντιπολίτευσης στις 100 και μέρες που έχουμε διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μετά ως μέρος της αντιπολίτευσης έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, πιστεύετε, ή παίζουν το δικό τους κομματικό παιχνίδι? Αυτοί κάνανε το λάθος τόσο καιρό που κυβερνούσαν να υποτάσσονται αμαχητοί, δηλαδή να σε κάθε τύπου οι Βρυξέλλες έβαζαν στο τραπέζι, λέγανε ναι. Και λέγανε ναι στη βάση να πάρουμε τη δόση, να διευκολύνουν να μην τοχεύσει η χώρα. Αυτά τα πολλά ναι στη συνείδηση του λαού πέρασαν σαν υποταγή. Και δεν άρεσε αυτό στο λαό και γι' αυτό τους τιμώρησε. Γιατί θέλανε και ένα όχι. Ναι. Θέλανε και μια αντίρρηση ο κόσμος. Και ακόμη ο Σαμαράς, αν δεν έχει και ο Βενιζέλος, δεν έχουν καμία λαϊκή έτσι δύναμη και μάλιστα χάνουν περαιτέρω και αυτό που είχαν τον Ιανουάριο του 2015, είναι γιατί οι μνήμες είναι νοπές από τα πολλά ναι. Άρα δεν τους θεωρώ. Αυτοί πρέπει να αλλάξουν και οι ηγεσίες, γι' αυτό τώρα ο Βενιζέλος φεύγει, έτσι, ναι. Ναι, ναι, το έχει δηλώσει. Θα πάει μάλλον ο Λοβέρδος, δεν ξέρω ποιοι θα βάλουν. Αρκετοί είναι οι μνηστήρες. Η γεννηματά βάζει. Επιθυμία της είναι να στεφθεί επικεφαλής του κόμματος. Η γεννηματά. Η κυρία γεννηματά, ναι. Και σαν ο γυναίκα. Ο σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα, ναι. Ναι. Αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι και αυτή
Γιατί αυτή ο πατέρας της μεν υπήρξε ένας μεγάλος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, μεγάλο όνομα και ηθικός άνθρωπος ο πατέρας, αλλά η κόρη δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να... Και θα είναι και αυτό με ένα είδος, ας πούμε, τζάκι. Είναι ένα ζητούμενο όμως η όπως αναγέννηση. Όπως συζητάνε οι δεξιοί για τον Καραμαλή, τον εξάδελφο του Κωστάκη, δηλαδή αυτόν του Αχιλλέα τον γιο. Ναι, ναι. Καθ' όμοιον τρόπο προφανώς συζητάνε και οι Πασοξίδες για τη γεννήματα, αλλά δεν είναι αυτά, δεν είναι το νέο που θα δώσει δύναμη για να ξαναπάρουν πάλι ποσοστά σοβαρά. Εσείς σαν Ένωση Κεντρών, σε ένα ενδεχόμενο κάλεσμα για να ενταχθείτε σε ένα κομματικό σχηματισμό που θα συμμετέχουν πολλά κόμματα για Ένωση της Κεντροαριστεράς, θα συμμετείχατε σε ένα τέτοιο εγχείρημα? Κύριε Γιώργο μου, στην πολιτική βεβαίως όλα εξετάζονται και πρέπει κανείς να μην είναι αρνητικός κάθετα. Αλλά οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών είναι συγκεκριμένες. Είναι δηλαδή να μειώσουμε τον αριθμό των βουλευτών, να το κάνουμε το πρώτο που σας λέω, από 300-150. Μετά είναι οι βουλευτές να μην μπορούν να είναι 40 χρόνια βουλευτές αιωνόβιοι, αλλά να είναι μέχρι 12 χρόνια στη Βουλή. Μετά να χάνουν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Μετά να σταματήσει η χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, να σταματήσει η χρηματοδότηση των ΜΚΟ από το κράτος. Οι 1500 της Βουλής που είναι συγγενείς των βουλευτών να είναι να απολυθούν γιατί είναι αργόμισθοι. Μετά οι 12.000 αποσπασμένοι και αυτοί να κοπούν γιατί ουσιαστικά είναι παράσιτα και ζουν εις βάρος της κοινωνίας. Είναι αργόμισθοι κι αυτοί. Άρα το εξυγειαντικό πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια πλατφόρμα με αυτούς που μας φτώχευσαν και που χρησιμοποιούσαν το δημόσιο επί χρόνια για να παίρνουν ψήφους. Υπάρχει μια δυσκολία δηλαδή και εγώ ήθελα να δείξω μια κατανόηση συμπόρευσης με κάποιους. Η κοινωνία που έδωσε αυτό το 2% που θέλει να το κάνει της Ένωσης Κεντρών ένα 5-6 γιατί άσχετα τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό μας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο 5. Η κοινωνία δεν θα θέλει να το κάνω αυτό. Δεν θα θέλει δηλαδή 25 ετών αγώνες και με αγώνες δύσκολοι που μέναμε εκτός Βουλής και υπηρετώντας μια ιδεολογία, αυτούς να τους εξαργυρώσουμε με μια συστράτευση με αυτούς που μας έφεραν στο χάλι το σημερινό. Πιστεύω δεν έχω δικαίωμα να το κάνω εγώ απέναντι στην κοινωνία και ιδιαίτερα απέναντι στη Θεσσαλονίκη η οποία αγνόησε τις δημοσκοπήσεις, αγνόησε το Μέγκα, τον Αντένα που είχαν φτάσει στο σημείο τελευταία Παρασκευή πρώτων εκλογών και πρότειναν Καρατζαφέρη και Ανταρσία. Απέναντι στη Θεσσαλονίκη λοιπόν που έδωσε αυτό το 5,5% μπορώ εγώ να πω πάω με τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου που έκανε τα μνημόνια, πάω με τον Βενιζέλο ο οποίος στη λίστα Λαγκάρντ, εδώ που τα λέμε δεν έφταιγε μόνο ο Παπακοσταντίνου που γολυσιεργούσε. Και ο Βενιζέλος ήταν 2 χρόνια υπουργός, έκανε τίποτα. Άλλο τώρα αν δίωξαν μόνο τον Παπακοσταντίνου και δείξαν επίοικια προς τον Βενιζέλο. Κατ' ουσίαν, όσο χρόνο κυβέρνησε στο Υπουργείο ο Παπακοσταντίνου και ουδέν έπραξε για τη Λαγκάρντ, για τη λίστα, άλλο τόσο ήταν και ο Βενιζέλος. Μάλιστα. Έχω κάποιες δυσκολίες δηλαδή συμπόρευσης. Αυτοί είναι μαθημένοι στο ρουσφέτη, δηλητηριασμένοι με αυτόν τον τρόπο της πελατειακής σχέσης, ενώ πιστεύω η Ελλάδα θέλει να γυρίσει σελίδα. Λοιπόν, ας μείνουμε αλόβητοι και όρθιοι. Εγώ εμείς δεν λέμε η Ένωση Κεντρών ότι θα σώσει την Ελλάδα. Ζητούμε αυτό το 5,5% της Θεσσαλονίκης να γίνει ένα γενικευμένο σε όλη την Ελλάδα ποσοστό. Να δώσει η Θεσσαλονίκη δηλαδή ένα 10, να δώσει και Κρήτη την φορά αυτή ένα 3, ένα, η Πελοπόννησος, μέσον όρο να πάρουμε ένα 6. Να αποδείξει η Ένωση Κεντρών τι είναι, τι πρεσβεύει. Να καταλάβει και ο λαός ότι τόσα χρόνια που δεν μας ψήφιζε, του κοστίζει. Μπορεί να νόμιζε ότι διορίζει τα παιδιά του, αλλά ζημιά έκανε ο λαός. Πιστεύετε ότι αν είχε νωρίτερα ψηφίσει την Ένωση Κεντρών, πόσο καλύτερα θα ήταν η Ελλάδα. Αυτό θέλω να αποδείξω. Και ότι υπάρχουν δρόμοι. Εγώ το 9 τι είπα του Γιώργου Παπανδρέου. Τι είπα του Γιώργου Παπανδρέου και αν ρωτήσετε τον κιόλα. Συναντηθήκαμε την άλλη μέρα των εκλογών του 9. Είχε πάρει 167 έδρες. Ναι. Και του λέω μη σχηματίσει κυβέρνηση.
Με κοίταζε, ήταν και ο Νίκος ο αδερφός του. Με κοίταγανε, σου λέει, τι είναι αυτό, τι λέει τώρα. 160 εφέδρες μου λέει πήρα. Του λέω, πήρες, αλλά τις πήρες με το υπάρχουν λεφτά. Και αυτό πολύ καλά ξέρεις ότι δεν αληθεύει. Θα φθαρείς και σε λίγο καιρό δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Γιατί θα χρειάζεται να κόψεις μισθούς, να κόψεις συντάξεις, δραστικά να μειώσεις το κράτος. Δεν θα μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πια, του λέω. Καλύτερα λοιπόν ανέβασε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πες, αποποιούμε το δικαίωμα να ορκιστώ πρωθυπουργός. Να ορκίσουμε μια οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών έστω, χωρίς συμμετοχή πολιτικών. Να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, χωρίς πολιτικά κόστη, χωρίς να μπαίνουν υπολογισμοί. Δηλαδή η Ελλάδα να ακολουθήσει το δρόμο του εξυγχρονισμού και των μεταρρυθμίσεων. Και έχεις, του λέω, κάθε περιθώριο να γίνεις πρωθυπουργός σε 4 χρόνια, σε 5. Η ιστορία θα καταγράψει ως γενναία αυτή την αποποίηση της πρωθυπουργίας. Με κοίταξε, προβληματίστηκε, αλλά την άλλη μέρα ορκίστηκε. Άρα δεν ακολούθησε τη συνταγή μου. Και στον Τσίπρα, ας απευθυνθώ εδώ από το δικό σας κανάλι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ του προτείνω να ανέβει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να υποβάλει την παραίτησή του. Και να πει μάλιστα και μια διακήρυξη στο λαό, είπα κάποια πράγματα, μπορεί να πίστευα ότι και η Ευρώπη θα κάνει πίσω. Δεν τα κάνει πίσω, επομένως βγαίνω λίγο εις όσα είπα αναξιόπιστος. Δεν θέλω την Πρωθυπουργία αυτή τη στιγμή, γιατί αισθάνομαι ότι την πήρα χωρίς να μου ανήκει, αφού είπα ψέματα. Ας κάνουμε μια οικουμενική να ξεπεραστεί η κρίση και αν Έλληνες πολίτες να πει εκτιμήσετε την κίνησή μου, με κάνετε Πρωθυπουργό αργότερα. Δηλαδή το αμέσως πρωθυπουργίες και πρωθυπουργίες τέτοιες με ψέματα, με απατεωνίες, με το ίδιο σου το κόμμα να επαναστατεί και να κάνει αντάρτικο. Εγώ όταν είδα τον Τσίπρα να μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα για να κόψει τα αυτοκίνητα και να όλοι να εξεγείρονται εναντίον του, λέω τι κόμμα είναι αυτό. Εγώ αν ήμουν δηλαδή αρχηγός Ένωσης Κεντρών και μιλούσα στους βουλευτές μου και τους έλεγα να κόψουμε τις πατάλες, να κόψουμε τους 4 συνεργάτες που δίνει 5 πόσους δίνει η Βουλή σε κάθε βουλευτή, να κόψουμε τα έξοδα τα περιτά, αν τους έλεγα και εξεγείροντο, θα ήταν η αποτυχία πια για μένα. Επομένως, ότι βλέπετε... είχα συνεργάτες που δεν με είχαν πιστέψει, που δεν είχαν καταλάβει τη διάθεσή μου για θυσίες. Αυτό δείχνει όμως και μία τάση του να μην μπορεί να διοικήσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, καθώς υπάρχουν πολλές αντίθετες φωνές σε αυτό που θέλει να κάνει. Ναι, γι' αυτό λοιπόν φρονώ το να ανέβει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή δυνατόν και σήμερα, να υποβάλει την παραίτησή του και να εισηγηθεί το σχηματισμό μιας κυβέρνησης οικουμενικού χαρακτήρα και να πάμε τον Νοέμβριο-Οκτώβριο σε εκλογές, αφού λίγο ηρεμήσουν τα πνεύματα, να μείνει και ο λαός εν φρασμό, ο λαός καταρχάς να καταλάβει ότι γίνανε προσπάθειες, αλλά οι ξένοι είναι ανένδοτοι. Ναι. Να δει και το ευρώ, γιατί κυκλοφορώ πολλούς και λένε μήπως είναι λύση η δραχμή. Και όταν βλέπω δηλαδή το λαό σε τέτοια άγνοια, γιατί αν πάμε στη δραχμή, κύριε Γιώργο μου, θα είναι ο απόλυτος εμφύλιος. Δηλαδή θα είναι φάρμακα δεν θα έρχονται, βενζίνη δεν θα έρχεται, μισθοί και συντάξεις δεν θα έρχονται, θα ζήσουμε για 2 χρόνια την κατάσταση που δεν θέλω καν να σκέπτομαι. Για τους απλούς πολίτες θέλω να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά από την άλλη μεριά να μείνουμε και αξιοπρεπώς. Δηλαδή να κάνουμε το εξής. Να κόψουμε όλες τις παθογένειες που σας ανέφερα, τριπλές συντάξεις, διπλές συντάξεις, πολυθεσίες, 1.500 που είναι στην Βουλή να τους απολύσουμε που είναι αργόμισθοι και να πάρουμε άλλους λιγότερους 200-300 φτάνουν για τη Βουλή. Οι οποίοι να είναι και πανεπιστημιακής μορφώσεως όλοι και να είναι και όλοι με δοκτορά. Να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις μόνοι μας. Μεταρρυθμίσεις τους αποσπασμένους να κόψουμε και να πάμε στην Ευρώπη και να πούμε από πλευράς Ελλάδας κάναμε το άπαν. Κάναμε τα πάντα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Βοηθήστε τα ομόλογα των 3 πρώτων ετών. Πηγαίνετε τα πιο πέρα ώστε αυτά τα λεφτά να τα ρίχνουμε εντός Ελλάδος. Να γίνουν 5 εργοστάσια και 5 επιχειρήσεις καινούργιες. Να δουλέψει ο κόσμος. Να ξεπεραστεί η ανθρωπιστική κρίση, να ξανααγαπήσει η Ελλάδα την Ευρώπη, γιατί έχει αρχίσει η Ελλάδα και μισεί την Ευρώπη. Μισεί τους Γερμανούς, μισεί το ευρώ. Η Ευρώπη αγαπάει την Ελλάδα όμως. Έτσι πιστεύω. Οι μεταρρυθμίσεις που ζητάει η Ευρώπη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά τη ζητάει με βάρβαρο τρόπο
Γιατί έχουν βρεθεί κυβερνήσεις που κορόιδευαν, δηλαδή άνοιγμα επαγγελμάτων. Κορόιδευε και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς. Δηλαδή στην Ευρώπη υπάρχει αίσθηση ότι τρώμε τα λεφτά τους τα έτοιμα, δεν προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις και τους κοροϊδεύουμε. Και σου λέει αυτό μέχρι πότε θα γίνεται. Έχουν και αυτοί ένα δίκιο. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να βοηθήσουν, επειδή στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία γίνανε πράγματα που δεν έχουν γίνει σε κανένα κράτος τα τελευταία 50 χρόνια. Δηλαδή έχει μειωθεί απελπιστικά το βιωτικό επίπεδο. Να βοηθήσουν τα χρέη μας των πρώτων 4 ετών. Δεν ζητώ να μας χαριστούν, ζητώ να πάνε πιο πέρα στο μέλλον. Ωραία, κύριε Λεβέντη. Αυτό, ώστε να γίνουν εδώ επενδύσεις. Εμείς με να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που θέλουν αυτοί, αυτοί δε τα λεφτά των 5, τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια των 5 πρώτων ετών να πάνε πιο πέρα. Νομίζω εκεί θα βρεθεί η λύση και η κυβέρνηση τεχνοκρατών που σας λέω, κύριε Γιώργο μου, αυτό το σκοπό θα έχει. Να πει ένα πολιτικό σύστημα έκανε κάποια λάθη, επιτρέψε στην Ελλάδα να ξανασηκωθεί όρθια. Πολύ ωραία. Κύριε Λεβέντη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά. Εγώ για την καλοσύνη σας.